όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και της Ερήμου πέρασαν από αυτό το κανάλι, από αυτό το καμίνι, τον πειρασμό. Όπως ένας αδελφός νεότερος πήγε σε κάποιον γέροντα άκρος πεπαιδευμένον και άκρος πειραστέντα και από τις δύο πλευρές. Αυτός ο αδελφός είχε πολύ πειρασμό και μέσα σε αυτή την δύναμη του πειρασμού, σε αυτό το καμίνι που κεγότανε, πήγε και τον συνάντησε να του πει τους πειρασμούς και να ακούσει κάποια συμβουλή. Και του λέει: «Γέροντα, για όνομα του Θεού, βοήθησέ με. Έχω πολύ πειρασμό, καίγομαι. Βρίσκομαι σε κολαστική κατάσταση, σε απόγνωση. Τι να κάνω?» Ο σοφός γέροντας του απαντά: «Παιδί μου», του λέει, «θέλει ο Θεός να σε σοφίσει. Θέλει να σου δώσει την σοφία της γνώσεως του Θεού». «Τι σοφία, γέροντα μου, μιλάς? Εγώ έχω χάσει τον μπούσουλά μου και εσύ μου μιλάς για σοφία Θεού? Ποιος είμαι εγώ και ξέρεις σε ποια κατάσταση εγώ βρίσκομαι? Που για μένα είναι παραμύθι αυτό το πράγμα». «Όχι, παιδί μου», του λέει, «ο Θεός θέλει να σε σοφίσει μέσω των πειρασμών, να σε κάνει τεχνίτη, να σε διδάξει τα δικά του πράγματα». Ο αδελφός επέμεινε ότι είναι σε κατάσταση διαλυμένη. «Θα ήθελα, λέει, να σου πω τους πειρασμούς μου που πέρασα, αλλά φοβούμαι να μην σε βλάψω, να μην το φέρεις σε πιο δύσκολη κατάσταση και μήπως φοβηθεί και απελπιστεί. Αλλά θα σου πω κάτι το ελάχιστο. Εγώ υπέστη τόσους πειρασμούς, τόσον πόλεμο του διαβόλου, που εάν σου το πω δεν ξέρω τι θα μπορείς να σκεφτείς. Εγώ, λέει, από την πείνα έτρωγα χώμα και από την δίψα έπινα θάλασσα. Με πετούσαν τα δαιμόνια από την κορυφή κάτω και κορκουλούσα και έφτανα στους πρόποδας του. Μου έκαναν πράγματα απίστευτα και τούτο όχι σε ένα χρόνο και δύο, αλλά σε 20 χρόνια. Και μετά από 20 χρόνια παραπλησίων πειρασμών άρχισε η χάρις του Θεού να με επισκέπτεται. Και σιγά σιγά κάθε χρόνο πλεόναζε η χάρις. Και μέσα σε 4-5 χρόνια δεν μπορούσα να δω το μέτρο της χάριτος. Σήκωνα τα χέρια μου στην προσευχή και αμέσως βρισκόμουν σε έκσταση. Ένα δόξα δεν μπορούσα να πω στον Θεό και αμέσως έφευγα από τον εαυτό μου.
Και γι' αυτό απέφευγα να προσεύχομαι με τ' άλλων αδελφών για να μην γίνει φανερά αυτή η κατάσταση. Βλέπεις παιδί μου, λέει, οι πειρασμοί τόσων χρόνων τι καρπό έφερα και εσύ ακόμη τώρα ξεκίνησες τον αγώνα και μου μιλάς ότι έφτασες σε απελπισία, σε απόγνωση, το θυμέλι γενέστη. Με αυτά που του είπε του αδελφού, βέβαια, οπωσδήποτε ο αδελφός στέργιασε και πήρε θάρρος να αγωνιστεί έως ότου η χάρις επισκιάς. Αλλά ο γέροντας αυτός έκαμε συστηματικόν αγώνα. Έκανε αγώνα νόμιμο και άθληση. Γι' αυτό και ο Θεός απάντησε με τέτοια επιφορά χάρτης.